επιτέλους φως κλείνει η εθνική σύνταξη στα 1200 ευρώ. Θα την παίρνετε μόλις κλείσετε τα 120 χρόνια ή τα 100 χρόνια εργασίας. Μόνο βουτσάς θα πάρει σύνταξη. Η Μπικ ζήτησε τον Μπανάρα ως δοκιμαστή καλσόν. Να δούμε να αντέχουν. Και για να είμαστε ειλικρινείς, δεν έγινε καβγάς μεταξύ Ανέλ και ΣΥΡΙΖΑ. Ο Πάνος μάλωσε μόνος του. Αντιφατικές δηλώσεις. Λέει Τόσκα καμένο. Τόσκας είπε θα βοηθήσει ο στρατός του αυτό. Ο Πάνος είπε δεν είναι κέτερινγκ ο στρατός. Αντιφατικές δηλώσεις. Ο Πάνος κάνει αντιφατικές δηλώσεις μόνος του όταν μιλάει. Σκέφτεται αντιφατικά. Ο ίδιος δεν είναι θέμα. Άλλωστε ξέρουν πώς θα εξελιχθεί αυτό. Ο Πάνος ο Καμένος θα ζητήσει την παρέτηση του Τόσκα. Ο Αλέξης Τσίπρας θα του γράψει τα παλαιά των υποδημάτων του. Και από την επόμενη μέρα όλα με λιγάλα. Πανούλη! Πες που πήγες με την πάντα στην Αμερική και σου έδωσε ο Αλέξης του Ιμπραέρ, το πρωθυπουργικό αεροπλάνο, τον έδωσε τον καλοπιάστη. Τι να τον κάνει, αφού πήγε εκείνος με το κανονικό στις Βρυξέλλες και έδωσε το πρωθυπουργικό. Κατά τα άλλα, έχουμε και ευχάριστα νέα. Θα μας σώσει, θα μας ξανασώσει δηλαδή ο Καρατζαφέρης. Με τον Μπαλτάκο. Τι μόνο με τον Καμένο θα γελάω. Υπάρχει ανταγωνισμός. Τώρα, όπως καταλάβατε και αν θυμάστε, η παγκόσμια κοινότητα του stand-up comedy χαιρετίζει αυτή την απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να βαφτίσει την Τουρκία ασφαλή χώρα για τους πρόσφυγες. Έτσι, τέλος της ανεξέλεγκτης ροές προσφυγικές από την Τουρκία. Τώρα πια έρχονται όπως ερχόντουσαν, απλώς είναι ελεγμένοι. Κάτι τέτοιο. Συμφωνιάρα μιλάμε. Ήδη η Πολωνία είπε, μας ξεχάστε μας μετά από αυτό που έγινε στις Βρυξέλλες. Τώρα, η Δομένη και στον Πειραιά, αλλά και κυρίως στην Ιδωμένη, η πολιτεία είναι υποχρεωμένη να κάνει κάτι για τα παιδιά. Οι ενήλικες μπορεί να αποφασίζουν για τον εαυτό τους να κινδυνεύουν, αλλά τα παιδιά κάτι πρέπει να γίνουν εκεί. Αυτό. Για το ρουπακιά τα είπαμε, δεν θυμάμαι κιόλας. Εκθέτης και κόσμο έτσι, δηλαδή μεγάλος καλλιτέχνης, θυμάστε τον Τζιτσάνη. Σίγουρα θα πάμε μια και φτάσα μουσική, εσύ στο χώμα και εγώ στη φυλακή. Μαλακίες έγραφε και ο Τζιτσάνης. Γι' αυτό τον. Και όπως είχα πει και παλαιότερα, το σπουδαιότερο έργο του Ντοστογεύσκη ήταν το Έγκλημα και Τιμωρία. Αν ο Ντοστογεύσκη ζούσε στην Ελλάδα, θα είχε γράψει το Έγκλημα. Τώρα με τις Βρυξέλλες, ένας νόμος κυριάρχησε τουλάχιστον στα ελληνικά κανάλια. Όσοι μιλούν ελληνικά στο Βέλγιο θα περάσουν από όλα. Αυτό το καταλάβα. Θα μας πούν το κλίμα. Εντάξει. Λογικό. Το θέμα είναι τώρα που θα πάει αυτή η κατάσταση. Ήδη λέει Clinton. Χίλαρη, ζήτησε περισσότερα μέτρα να ληφθούν στα αεροδρόμια, ας πούμε, ναι. Δηλαδή περισσότερα μέτρα πλέον τη κολονοσκοπής θα τις κάνει στα αεροδρόμια. Δεν έχει παραπάνω μέτρα. Ποιο μέτρο δεν έχει. Στα αίτια πρέπει να πάμε που δημιουργούνται. Άμα το καταλαβαίνουμε αυτό, έτσι. Αλλιώς η τρομοκρατία δεν νικέται. Απλώς προσπαθείς κάθε τόσο να μην νικάει. Αυτός δεν είναι πόλεμος. Πάμε στα αίτια. Πίσω. Και τα κανάλια να προσέχουν λίγο. Μην κάνουμε και τέτοια λάθη. Διαβάζετε εδώ ότι Αντένας Ελλάδα λέει για την ΕΡΤ. Να προσέχουμε λίγο. Και ευτυχώς τέλος πάντων θα μπορούσε να δοθεί μια λύση, αλλά δεν το ρωτήσαν σχετικά τον Νότι του Σφακιανάκη. Τον είχε ο Αρναούτογλου, δεν ήξερε ποιο να μην ακούσει. Του Σφακιανάκη από τη μια, το γονίδι από την άλλη. Τον είχε ο Κωστόπουλο. Σίγουρα αυτοί δεν έχουν κάνει ταξιτζίδες. Ή τα ξέρουν. Εντάξει, από φυσική είπε ο Σφακιανάκης, δεν ήξερε, ήταν η εκτελεστική, νομοθετική, δικαστική εξουσία μαζί, ή 3-1. Βέβαια το ρυψάσπιδες το είπε σωστά ο Σφακιανάκης. Ο Αρναούτογλου έκανε του ρυψάσπιδες. Αλλά μήπως καταλάβουν τα υπόλοιπα, δεν είναι. Ό,τι να. Ένα θα σας πω και κλείνω, ο Σφακιανάκης, ο Νότης. Επειδή όλα είναι η δικτατορία και η μαύρη μαυρίλα και η δικτατορία και φασισμός, γι' αυτό ψήφισε Χρυσή Αυγή. Δηλαδή, πονάνε τα μυαλά σας άμα το σκεφτείς αυτό, δεν. Αυτά για σήμερα. Διεκδικήστε τη ζωή σας, καλή τύχη και μην ξεχνάτε τελευταίο Σάββατο, αυτό το τελευταίο Σάββατο, την πανάλη, 9.30 ώρα, 20 χρόνια stand-up comedy, Σίλα Σεραφείμ. Πού να θυμάμαι τον τίτλο, ρε Θανάση, μη γελάς.